Ο ερωτευμένος με το παραμύθι, μετά από καιρό που είχαμε να τον δούμε, ξαναεμφανίστηκε. Με το που είδε την Κατερίνα, θυμήθηκε τις περσινές τους αγάπες. Fine. It's very, very nice to not compete anymore. To just be, you know, sitting and relaxing, watching. Αλλά και πέρσι εδώ που τα λέμε δεν κουράστηκες και να το πάρεις, βάλε λίγο το τουπέ, λίγο το στυλάκι σου, είχες και το βιολί σου, αλλά εμείς δεν σου κρατάμε κακία. All the Greek loves you very much. Still? Yes, yes, still, why? Cool? Yes. I should visit you then. Έλα να κάνουμε μπανάνα, αλλά κάτι μου λέει ότι κάτι θες να πεις εσύ και περιμένεις τη σωστή ερώτηση. What about this Eurovision Song Contest? I haven't heard all the songs yet. I only heard the Belarusian and the Norwegian. Έρχεται. How is the Greek one? It's good. Γιώργος Αλκαίος. Να το, δεν σας το πάω εγώ. Εκεί ήθελα να καταλήξω το Πριγκυπόπουλο με το παραμυθένιο βιολί. Η νίκη του στην Eurovision δεν τον άλλαξε πολύ. Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ παραμένει νευρικός. Μάλιστα δεν έχασε την ευκαιρία να πετάξει τη σπότα του στο Σάκη Ρουβά και την ελληνική συμμετοχή. Σιγά μην κρατιόταν. Ποιος ξεχνάει την περσινή σας αγάπη. Difficult. Σάκης, I love Σάκης Ρουβάς. Me too. Να σου στείλουμε ένα κουκλάκι του Σάκη τότε για να τον βλέπεις κάθε μέρα. Ναι ρε, τι σου κάνει μια νίκη στην Eurovision. Κλειστά αύριο το